Α, ωραία. Ωραία. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, θα τα πάρουμε με την αρχή. Καταρχάς δεν μπορώ να ξεχωρίσω την καθηγήτρια. Ποια είναι η καθηγήτρια? Είναι δύο οι καθηγήτριες. Κυρία Χριστίνα. Μάλιστα. Γεια σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, η κυρία Φιτούλα και η κυρία Χριστίνα, σωστά τα λέω? Ναι. Λοιπόν, και έχουμε, τώρα θα μου πείτε, να συστηθείτε από μόνοι σας, μην κάνω κανένα λάθος, παιδιά. Εύα. Γεια σας, είμαι η Εύα Κουγιουπά. Γεια σου, Εύα μου, δίπλα. Μαρίνος, καλημέρα. Γεια σου, Μαρίνο μου. Στέλιος Περάντικος. Γεια σου, Στέλιο μου, και πάνω ποιος έχουμε? Μιχάλης Αριστίδου. Γεια σου, Μιχάλη μου, και... Και ο Φώτης Παραρέας, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους αυτή την υπέροχη ομάδα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο τι είναι αυτό το Parking for All. Είναι μια πολύ πρωτότυπη ιδέα, θα έλεγα. Θα ξεκινήσω από την Εύα πρώτα, αν μου επιτρέπετε, και θα το πάρουμε τη σειρά, γιατί θέλω να μου πει ο καθένας έστω και μια κουβέντα. Έλα, Εύα μου. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το Parking for All σαν ομάδα. Στην ουσία λειτουργεί σαν Airbnb, αλλά αντί να ενοικιάζεις χώρους διαμονής, θα ενοικιάζεις χώρους στάθμευσης. Το δημιουργήσαμε για να διευκολύνουμε τα άτομα τα οποία δυσκολεύονται να βρουν πάρκινγκ είτε στην πόλη είτε οπουδήποτε αλλού. Έτσι, μέσω της εφαρμογής μας θα ενώνονται με διάφορους ιδιώτες οι οποίοι θέλουν να ενοικιάσουν το πάρκινγκ τους για έξτρα εισόδημα. Πιστεύουμε ότι θα το χρησιμοποιήσει αρκετός κόσμος για να κερδίσει χρόνο και φυσικά ταλαιπωρία. Να έρθω στο Μαρίνο και να ρωτήσω. Δηλαδή, Μαρίνο μου, εγώ θα νοικιάζω το πάρκινγκ του σπιτιού μου? Ναι, πάνω κάτω. Βασικά, εμάς ο σκοπός μας είναι να ενώνουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν χρόνο και ανθρώπους που μπορούν να πάρουν έξτρα έσοδα. Mm-hmm. Μπορείτε εσείς, δηλαδή, ένας ιδιώτης να νοικιάσει το πάρκινγκ του, να έρθει ο άλλος που θέλει να πιάει το πάρκινγκ να το νοικιάσει για από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 που θα σχολάσει. Και με αυτόν τον τρόπο θα δει έναν ποσό εσόδων σε εσάς που το νοικιάζετε. Ναι. Ώστε να παρκάρει στο συγκεκριμένο πάρκινγκ. Μάλιστα. Ναι. Πες μου. Οπότε πιστεύω πως είναι αρκετά σημαντικό, ειδικά για κάποιες οικογένειες, να παίρνουν ένα έξτρα έσοδο πάνω κάτω 2 ή 3 χιλιάδες το χρόνο. Έχει πράγμα, πολύ. Λοιπόν, δίπλα, είσαι ο Ανδρέας δίπλα ή όχι? Στέλιο. Ο Στέλιος, συγγνώμη παιδιά, σας είπα να θυμηθώ, μόνο τους δύο θυμήθηκα, συγγνώμη, είναι θέμα ηλικίας, Στέλιο μου. Αυτά όλα, μη γελάτε παιδιά, αλήθεια λέω, είναι θέμα εφαρμογής? Ενώ θα είναι application στο κινητό μου, δηλαδή θα είναι για όλα τα κινητά? Ναι, να κάνουμε ένα application. Mm-hmm. Πρέπει να μπορεί ο καθένας που να θέλει να νοικιάσει το parking πριν να βρει κάποιο parking και να κάνει τα βήματα ανάλογα και μπορούμε να κοιτάξει τον τόπο που θέλει να βρει το parking και να το κλείσει από το τηλέφωνο. Μάλιστα. Φώτη. Έχουμε Φώτη, ναι. Απλώς δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο είναι. Λοιπόν, ωραία. Φώτη μου, και, δηλαδή θα μπαίνεις μέσα στο application, θα βλέπεις ποια είναι τα διαθέσιμα, οι διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης και εκεί θα καταγράφεται και η χρέωση και για τις ώρες, ας πούμε. Θα δείχνει μέσα σε ένα χάρτη ποια σπίτια έχουν διαθέσιμο parking και πια όχι. Ναι. Θα μπορεί αυτός που θέλει να νοικιάσει το χώρο στάθμευσης να απαντήσει πάνω στο βιντάκι που θα χρειαστεί και θα γράψει τις ανάλογες ώρες τις οποίες υπάρχει διαθέσιμο αυτό το πάρκι. Όταν μπορεί να το κλείσει για τις ώρες που χρειάζεται. Θα βάζει όμως ταυτότητα για λόγους ασφαλείας. Βέβαια. Ναι, παιδιά, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ποιος θα έρθει να παρκάρει στο σπίτι μας. Να το δώσουμε και έτσι. Ναι, θα ρωτούσα για τις δικλείδες ασφαλείας και αν υπάρχει τέλος πάντων η πλατφόρμα, αν θέτει και ένα όριο. Δίπλα από τον Φώτη είναι ο... Μιχάλης Αριστείου. Ο Μιχάλης. Μιχάλη μου, θα υπάρχει και όριο που θα μπορείς να πάρει ή όσα θέλεις το βάζεις στο πάρκινγκ. Όσα θέλει ο ιδιοκτήτης να νοικιά το πάρκινγκ του, όσα θέλει αυτός επιλέγει το πάρκινγκ του. Μάλιστα. Και επειδή μιλάμε ότι είναι για ώρες οι οποίες εσύ θα απουσιάζεις, άρα δεν θα χρησιμοποιάς τον χώρο στάθμευσης σου, το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, Μιχάλη, είναι, ωραία, γίνεται αυτό όσες ώρες θέλεις. Εκτός από την ταυτότητα, έχετε δει και κάποια άλλα ενδεχομένως βήματα για την ασφάλεια και του ιδιοκτήτη του πάρκινγκ, αλλά και του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου?
Ναι, σκεφτήκαμε να βάλουμε και ένα Face ID, όμως για τον λόγο ότι τώρα αρχίζει η επιχείρησή μας, το Face ID είναι αρκετά ακριβό, άρα προσπαθούμε να... Να βρείτε άλλους εναλλακτικούς. Ναι. Κατάλαβα. Λοιπόν, και θα κλείσουμε μαζί με τις δύο καθηγήτριες. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, κυρία Φιντούλα μου. Πολύ ωραία ιδέα αυτή. Το θέμα είναι να την κάνουμε να την πιστέψει και ο κόσμος και ότι, ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο θέλουμε να λειτουργήσει προς όφελος και των δύο πλευρών, χωρίς να έχουμε παρατράγουδα, ε. Βασικά, ναι. Βασικά, βρήκαμε το πρόβλημα, που είναι τεράστιο το πρόβλημα. Τεράστιο. Σε όλη την Κύπρο, τεράστιο. Και προσφέρουμε μια λύση. Βασικά είναι κάτι σαν Airbnb, σκεφτείτε, αλλά δεν ενοικιάζει σπίτι, θα ενοικιάζει σε πάρκο. Το χώρο του. Ναι, σωστό. Γύρω από το σχολείο μας εδώ, το ζούμε καθημερινά εμείς. Υπάρχει ένας παιδίατρος και οι μαμάδες μπορεί να γυρίζουν και μισή ώρα για να βρουν πάρκινγκ. Ενώ υπάρχουν δεκάδες σπίτια που οι άνθρωποι δουλεύουν και τα 10 πόθηκα του σπιτιού που λέμε. Και να. Ναι. Μπορεί να είναι μια γιαγιά μέσα που δεν έχει αυτοκίνητο και να νοικιάζει το πάρκινγκ της. Μπορεί να είναι μια φοιτήτρια που δεν έχει αυτοκίνητο, αλλά υπάρχει στο χώρο της πολυκατοικίας της. Πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, και θα κλείσω με εσάς, Χριστίνα μου, αν μου επιτρέψεις στον Ενικό. Τα παιδιά πάνε σε διαγωνισμό για αυτή την ιδέα τους. Είσαστε μέρος κάποιου διαγωνισμού που γίνεται. Γίνεται στα πλαίσια του Junior Achievement. Αρχικά, να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο ότι είναι στην Κύπρο που ξεκινά ο διαγωνισμός. Είναι πανευρωπαϊκός όμως. Οι πρώτοι τρεις παίρνουν στην επόμενη φάση στην Κύπρο και πάσουν σε ευρωπαϊκών επιπέδων. Όπως καταλαβαίνετε, η εμπειρία είναι τεράστια. Ναι, ναι. Οι μαθητές έχουν να διανύσουν όλη αυτή την περίοδο από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο που είναι διαγωνισμός. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, έχουν να πάρουν πάρα πολλά οι μαθητές. Ό,τι λέμε στα βιβλία, τα εφαρμόζουμε στην πράξη. Πλέον ονομάζονται νέοι επιχειρηματίες. Έχουν όλα τα εφόδια. Τεράστια εμπειρία. Ναι, ναι, όντως. Γιατί έχουμε ένα CEO, έχουμε marketing manager, έχουμε ένα accountant, έχουμε τους public relations. Δηλαδή, είσαστε όλοι στον τομέα σας. Ποιο ήταν η ιδέα, η αρχική? Η αρχική ιδέα ήταν κοινή. Έπρεπε βασικά εξ αρχής να βρούμε μια επίλυση σε ένα τεράστιο πρόβλημα που επικρατεί. Βράμε το πρόβλημα. Ωραία. Ήταν η έλλειψη της μεγάλου πόλης. Η αρχική ιδέα ήταν κοινή βασικά. Οπότε, ναι. Και ήρθε περισσότερο από τους γονείς σας ή από τους καθηγητές σας που οδηγούν. Που έχουν αυτοκίνητος και δεν μπορούν να το παρκάρουν πουθενά. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο, παιδιά. Συνεχίστε με τον ίδιο ρυθμό. Θέλουμε τέτοια να βλέπουμε στην τηλεόραση που είναι όλα μαύρα εκεί έξω. Τουλάχιστον εσείς μας φέρνετε κάτι διαφορετικό. Να είστε καλά. Πολύ καλή επιτυχία. Πείτε μου, κυρία Φιντούλα μου, σας βλέπω. Σηκώσατε χεράκι. Ελάτε. Να πούμε ότι είμαστε από τη Λεμεσό και από την Ελληνική Αμερικανική Σχολή Λεμεσό. Μάλιστα. Εκεί στη Λεμεσό να δείτε τι πρόβλημα υπάρχει με τα πάρκινγκς. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Καλημέρα.